Αγαπητοί τηλεθεατές της Νότιας Ελληνικής Τηλεόρασης, καλησπέρα σας. Για μια ακόμη φορά παρακολουθείτε την εκπομπή Εκκλησία και Κοινωνία. Στην εκπομπή αυτή, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος αναλύει την αυριανή Ευαγγελική Περικοπή. Σεβασμιότατε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μπουγά, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Να διαβάσουμε, Σεβασμιότατε, την αυριανή Ευαγγελική Περικοπή. Μάλιστα. Ήσαν δε εν τη οδό αναβαίνοντες σε Ιεροσόλυμα, και ειν προάγων αυτούς ο Ιησούς και θαμβούντο και ακολουθούντε σε φοβούντο. Και παραλαβών πάλιν τους 12 ύξατο αυτής λέγειν τα μέλλοντα αυτό συμβαίνειν, ότι ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύση και γραμματεύση και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο και παραδώσουσιν αυτόν της έθνεση και εμπέξουσι αυτό και μαστιγώσουσιν αυτόν και επτίσουσιν αυτό και αποκτενούσιν αυτόν και τη τρίτη ημέρα αναστήσεται. Και προσπορεύονται αυτό Ιάκωβος και Ιωάννης οι Ιης Ζεβεδαίου λέγοντες, διδάσκαλε, θέλομεν ή να ω εάν ετήσομεν ποιήσεις ημίν. Ο δε είπεν αυτής, τι θέλετε ποιήσε με ημίν. Ο ιδέ είπον αυτό, δώσ' ημίν ή να εις εκ δεξιών σου και εις εξ ευολίμων σου καθίσομεν εν τη δόξη σου. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ουκ είδατε τι ετήστε, δίναστε ποιήν το ποτήριον ό εγώ πίνω και το βάπτισμα ό εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήνε. Ή δε είπον αυτό, δυνάμεθα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, το μεν ποτήριον ό εγώ πίνω πίεστε και το βάπτισμα ό εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήσεστε. Το δε καθίσε εκ δεξιών μου και εξ ευωνίμων ουκ έστεινε μόν δούνε, αλλά εις ητήμαστε. Και ακούσατε σι δέκα ήρξαν το αγαραχτήν περί Ιακώβου και Ιωάννου, ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς λέγει αυτής. Είδατε ότι οι δοκούντες άρχιν των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι αυτόν καταξουσιάζουσιν αυτόν. Ουχούτο δε έστε εν ημίν, αλλά όσαν αν θέλει γενέστε μέγας εν ημίν, έστε ημών διάκονος. Και ως αν θέλει ημών γενέστε πρώτος, έστε πάντων δούλος. Και γάρο Υιός του ανθρώπου ουκ ήρθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντί πολλών. Να δούμε τώρα, Σεβασμιότατε, και την απλή ερμηνεία, την ελληνική απόδοση του κειμένου. Ανέβαιναν προς τα Ιεροσόλυμα. Ο Ιησούς προχωρούσε μπροστά από τους μαθητές του που ήταν κυριευμένοι από δέος. Ο κόσμος που ακολουθούσε αισθανόταν φόβο. Ο Ιησούς πήρε πάλι τους 12 ξεχωριστά και άρχισε να τους λέει τα όσα ήταν να τους συμβούν. Ακούτε, τους έλεγε, ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς. Αυτοί θα τον καταδικάσουν σε θάνατο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς. Θα τον περιγελάσουν, θα τον μαστιγώσουν, θα τον φτύσουν και θα τον θανατώσουν. Ύστερα από τρεις μέρες όμως θα αναστηθεί. Πλησιάζουν τότε τον Ιησού, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι γιοι του Ζεβεδαίου και του λένε, «Διδάσκαλε, θέλουμε να μας κάνεις τη χάρη που θα σου ζητήσουμε». «Τι θέλετε να κάνω για σας», τους ρώτησε, και εκείνοι το αποκρίθηκαν. «Όταν θα εγκαταστήσεις την ένδοξη βασιλεία σου, βάλε μας να καθίσουμε ο ένας στα δεξιά σου και άλλος στα αριστερά σου». Ο Ιησούς τότε τους είπε, «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαπτιστείτε με το βάπτισμα με το οποίο θα βαπτιστώ εγώ». Αυτοί του είπαν, «Μπορούμε». Και ο Ιησούς τους είπε, «Το ποτήρι που θα πιω εγώ θα το πιείτε και με το βάπτισμα των παθημάτων μου θα βαπτιστείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε αυτούς για τους οποίους έχει ετοιμαστεί». Όταν τ' άκουσαν αυτά, οι υπόλοιποι 10 μαθητές άρχισαν να αγαναχτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τους κάλεσε το Ιησούς και τους λέει, «Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντες τους τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπερέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος όλων. Γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να τον υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Σεβασμιότατε, εδώ πρόκειται για την εκκλησιαστική άποψη για την εξουσία, για τη φύση της εξουσίας. Χωρίζεται η εξουσία σε κοσμική και σε εκκλησιαστική, εδώ με αυτό που λέει ο Χριστός. Δείχνει τη διάκριση κατά περιεχόμενο και κατά κατένεια της έννοιας της εξουσίας, πώς την αντιλαμβάνεται στο επίπεδο της κοσμικότητος και πώς είναι στην πραγματικότητα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας.
εάν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας υπάρχει η έννοια της εξουσίας. Από ό,τι φαίνεται εδώ μόνο διακονία υπάρχει. Ακριβώς. Η έννοια της διακονίας. Τα δύο λοιπόν σημεία, οι δύο λοιπόν πόλοι, τα δύο λοιπόν δεδομένα είναι ότι έχουμε μία μορφή εξουσίας, μία αντίληψη μορφή εξουσίας κοσμικού τύπου και μία άλλη μορφή εκκλησιαστικής διακονίας. Βλέπετε ότι στην περικοπή οι δύο ιοί του Ζεβεδαίου, παρόλο που ήταν από τους μαθητές του Χριστού, παρόλο που έζησαν μαζί του, παρόλο που βίωσαν ό,τι είχε κάνει εκείνος και ό,τι τους είχε φανερώσει, εν τούτης δεν μπορούσε να κατανοήσει, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ότι αυτό το οποίο ο Χριστός ήρθε να κάνει στη γη, πάνω στη γη, δεν ήταν μια μορφή εξουσίας όπως την αντιλαμβανόντουσαν οι Ιουδαίοι και ήταν ο βασιλεύς, ο αναμενόμενος βασιλεύς και Μεσσίας, αλλά η δική του μορφή παρουσίας και δράσης ήταν μια διακονία, ήταν μια προσφορά και μια θυσία. Η εξουσία, η κοσμική, για να μην την πω πολιτική, αλλά η κοσμική εξουσία, ζητάει την πρωτοκαθεδρία, ζητάει την πρωτοκλησία, το να είναι κανείς πρώτος, και ζητάει επίσης και την κοσμική καταξίωση. Αντίθετα, η εκκλησιαστική διακονία είναι μια διακονία θυσίας και προσφοράς, είναι μια δουλεία εν Χριστώ, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, και επίσης είναι μια διακονία η οποία καταλήγει στο πάθος και την Ανάσταση. Στο Σταυρό και στην Ανάσταση. Έχει δηλαδή πορεία προς τα έσκατα, έχει τέλος τα λέγαμε. Έχει πορεία προς τα έσκατα, σκοπό προς τα έσκατα. Αυτό άλλωστε είναι ο σκοπός της εκκλησιαστικής διακονίας, να φτάσει τον άνθρωπο στην αγιότητα, να γίνουμε όλοι Άγιοι, εκτός αυτού. Έχει επίσης όμως και την έννοια της δουλείας, της εν Χριστώ δουλείας. Όχι της σκλαβιάς ή της υποταγής. Όχι της σκλαβιάς ούτε της υποταγής, αλλά της προσφοράς και το να αυταπαρνήσουμε τον εαυτό μας, να αυταπαρνηθούμε και να προσφερθούμε στον Χριστό. Να εμπιστευτούμε τον Χριστό. Αυτή είναι η μορφή της δουλείας. Δεν είναι ότι είναι κανείς κατεβάζει το κεφάλι και τρώει καρπαζιές. Μάλιστα. Να το δούμε σήμερα, σεβασμιότατε, αυτή την εξουσία, αυτή την μη διακονική φύση εξουσίας, να το δούμε σήμερα σε ένα επίκαιρο θέμα, στις περιπτώσεις φιλανθρωπίας. Σήμερα, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η Εκκλησία πρωτοστατεί για τους πρόσφυγες, για τους αδύναμους αδερφούς μας, από έτσι, και να μην τους χαρακτηρίσουμε ως πρόσφυγες ή μετανάστες, δοκιμαζόμενους αδερφούς μας. Βλέπουμε όμως ότι οι δοκούντες άρχιν των εθνών, η πολιτική εξουσία, η σημερινή, η αυριανή, η μεθαυριανή, είτε σε τοπικό επίπεδο είτε σε κεντρικό επίπεδο, θέλουν να προβάλλονται. Ναι. Σε αντίθεση με την Εκκλησία, η οποία είναι λίγο πίσω, θα έλεγα. Κοιτάξτε, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί κάθε μορφή εξουσίας κοσμικής απαιτεί την καταξίωση και την αναγνώριση για να μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει. Η εκκλησιαστική διακονία ποτέ δεν ζητάει το να υπάρχει και να διαιωνίζεται, γιατί η ίδια η διακονία ως πράξη φιλάνθρωπη, δεν λέω απλά φιλανθρωπίας, ως εκδήλωση φιλάνθρωπη, δεν χρειάζεται ποτέ ούτε την αναγνώριση, ούτε την επιβεβαίωση, ούτε την καταξίωση, ούτε τίποτε άλλο. Γι' αυτό και ποτέ δεν βγαίνει κανείς από το χώρο της Εκκλησίας να πει ότι η διακονία και η προσφορά και η κοινωνική προσφορά μπορεί να αξιολογηθεί και να εκτιμηθεί. Μπορούν εμείς να το κάνουμε αυτό, αλλά προς τα έξω δεν ζητάει κανείς μια τέτοια αναγνώριση. Γι' αυτό και προσφέρει χωρίς διάκριση, χωρίς όρια, χωρίς να απορρίπτει κανέναν και πάνω απ' όλα προσφέρει σεβόμενη την ελευθερία και την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια σε αυτόν τον οποίο προσφέρει. Δεν βγαίνει να πει σε ποιον έδωσε ονομαστικά τι. Ούτε ζητάει κανείς να το κάνει αυτό. Ούτε απαιτεί ότι για να πάρει την βοήθεια πρέπει να βγει αυτός που πήρε τη βοήθεια έξω και να διαλαλήσει ότι η Εκκλησία με βοήθησε. Δεν είναι αυτός ο σκοπός της διακονίας εκκλησιαστικής. Και δεν είναι το κατεξοχήν έργο της Εκκλησίας αυτό, θα λέγαμε. Δεν είναι το κατεξοχήν έργο. Απλά η Εκκλησία, επειδή είναι
μια δύναμη, είναι μια έκφραση θεσμική μέσα στον κόσμο, έχει και έναν παράλληλο ρόλο εκτός από τον αγιαστικό και το σωτηριολογικό της, έχει και τον παράλληλο δρόμο ότι πρέπει αυτούς τους ανθρώπους που είναι το πίμνιό της να μπορέσει να τους βοηθήσει, να μπορέσει να τους διακονήσει. Δεν είναι μόνο μια έννοια διακονίας θεωρητικής, υπάρχει και μια έννοια πρακτικής διακονίας. Ήδη από τους πρώτους χρόνους της ιστορίας της χριστιανικής, δείτε τις πράξεις των Αποστόλων, οι χριστιανοί πηγαίνανε για να βρουν αυτό που τους έλειπε στην εκκλησία, ακόμα και την τροφή τους. Διαβάστε την προς Διόγνη τον επιστολή για να δείτε τι λέει μέσα για το πώς ζει ένας χριστιανός. Μάλιστα. Δηλαδή, να καταλήξουμε σε βασιλότητα και για απόψε, να καταλήξουμε, να πούμε ότι η φύση της Εκκλησίας, στη φύση της Εκκλησίας δεν υπάρχει εξουσία. Στη φύση της Εκκλησίας υπάρχει η έννοια της διακονίας ως προσφοράς και θυσίας και αγάπης. Και κανείς καταξιώνεται μέσα στην Εκκλησία όσο μπορεί να ξεπερνάει τον εαυτό του και να προσφέρεται θυσιαστικά και αγαπητικά προς τον άλλον άνθρωπο, να τον διακονεί δηλαδή. Διότι όποιος διακονεί τον άλλον άνθρωπο που είναι η εικόνα του Θεού, διακονεί και τον ίδιο τον Χριστό. Και αυτή η μορφή διακονίας δεν ζητάει καμία καταξίωση και καμία αναγνώριση. Προσφέρεται χωρίς να ζητάει τίποτα για τον εαυτό της και επιπλέον προσφέρεται σεβόμενη τον άνθρωπο, την ανθρώπινη προσωπικότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σας ευχαριστούμε, σεβασμιότατε, και απόψε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και απόψε την εκπομπή Εκκλησία και Κοινωνία. Να έχετε ένα καλό βράδυ.